έλεγχο, την τιμή και τη χαρά και την ευλογία να βρίσκομαι συχνά εδώ στη Σίμη. Είναι για μένα λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη τιμή που μαζί με τον συνάδελφό μου στην Βουλή, τον βουλευτή σας, τον Μάνο Κόνσολα και τον στρατηγό, τον διοικητή της ΑΣΔΕΝ, είμαστε σήμερα εδώ για να γιορτάσουμε μαζί με τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων αλλά και με τους κατοίκους της ακριτικής Σίμης τα Χριστούγεννα. Οφείλω να πω σεβασμιότατε ότι τόσο τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων αλλά και οι κάτοικοι των ακριτικών μας νησιών, όχι απλώς όπως είχατε την καλοσύνη να πείτε φυλάπτων Θερμοπύλης, αλλά αποτελούν την ουσία των γεωγραφικών ορίων του ελληνισμού. Η πατρίδα μας μπορεί να υπάρξει και να διατηρηθεί όπως την παραλάβαμε και να την παραδώσουμε στους επόμενους, εφόσον τα γεωγραφικά μας όρια, τα ακριτικά μας νησιά, οι ακριτικές μας περιοχές ζουν και αναπτύσσουν. Και αυτό γίνεται χάρη στις προσπάθειες ανθρώπων, οι οποίοι αγνοούν τις δυσκολίες. Προέρχομαι από μικρό νησί, ξέρω πόσο δύσκολο είναι. Αντιλαμβάνομαι πόσο περισσότερο δύσκολο είναι όταν βρίσκεται μάλιστα στα γεωγραφικά όρια της χώρας μας προς Άμπολας. Υπηρετούν λοιπόν την πατρίδα μας, σεβασμιότατε, οι κάτοικοι της Σίμης, εσείς που ποιμένετε αυτό το νησί, το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα. Όσον αφορά το Καστελόριζο, σήμερα στο Καστελόριζο βρίσκεται ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Νομίζω είναι ένας μεγάλος συμβολισμός και αυτός. Το είχα επισκεφτεί το 2014 όταν ήμουν υπουργός Εθνικής Άμυνας, θα το επισκεφθώ πάλι και με την τωρινή μου ιδιότητα. Το Καστελόριζο οριοθετεί μιας τεράστιας γεωπολιτικής σημασίας περιοχή. Εύχομαι τα Χριστούγεννα να μας φωτίζουν όλους και ο ενανθρωπίσας σήμερα Χριστός να φωτίζει και τη Σίμη και τους κατοίκους της και τη ζωή μας και την κρίση μας. Σεβασμιότατε. Να είστε πάντα καλά.